Θα συνδεθούμε τώρα με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpnews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Κουτσομίτη, το 54ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός είναι σε εξέλιξη, σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο γεωπολιτικό σκηνικό. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και μια μεγάλη κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον ακούσαμε πριν λίγο. Συναντάτε με υψηλό βαθμό στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα. Είχε και συνάντηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε τι στοχεύει, κρίνοντας από τις συναντήσεις του, η παρουσία φέτος του Πρωθυπουργού στον Νταβός, για να ξεκινήσουμε από εκεί? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αν δει κανείς το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, δεν υπάρχει κανένα άλλο σημείο που να διαθέτει την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ανάκαμψη και τη γεωπολιτική ασφάλεια. Αυτό είναι ένα συνδυασμός παραγόντων. Φυσικά τίποτε δεν είναι σταθερό, αλλά αυτή τη στιγμή με διάφορες κινήσεις και συγκυρίες έχουμε αυτά τα προσόντα, θα έλεγα, ως χώρα. Και είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε να πουλήσουμε, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, στη διεθνή οικονομική κοινότητα, ώστε να προσελκύσουμε μακρόπνοες επενδύσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν και τον τεχνολογικό τομέα στη χώρα και τη μετάβασή της στην πράσινη οικονομία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συγκυρία. Δεν ξέρουμε, το ξαναλέω, για πόσα χρόνια θα διαρκέσει αυτή η συγκυρία και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο και με δυνατότητα να υπάρχει και ένα αποτύπωμα και ένα μέρισμα στην κοινωνία από όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις και, και την πράσινη μετάβαση. Άρα η στόχευση είναι πρωτίστως οικονομική και βασίζεται σε γεωπολιτικά κριτήρια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Στο γεγονός δηλαδή ότι η χώρα μας είναι πολύ ένας σταθερός πυλώνας στην περιοχή. Και μιας και μιλάμε για την περιοχή, να πούμε ότι δεν πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν στον Νταβός, ο οποίος επιμένει στις αντιισραηλινές θέσεις του. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο ο κύριος Ερντογάν που μποϊκοτάρει το φόρουμ λόγω της υποστήριξης στο Ισραήλ, αλλά είναι ηχηρή απουσία, έτσι δεν είναι? Είναι μια ηχηρή απουσία. Βέβαια, η Τουρκία έχει κάνει μια μεταστροφή 180 μοιρών στην νομισματική και οικονομική πολιτική από τη μετά την επανεκλογή του κύριου Ερντογάν. Έχει εγκαταλείψει την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων, έχει αυξήσει σε πολλαπλές φορές το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να φυτασέψει και την πτώση του νομίσματος και τον πληθωρισμό. Αλλά αυτό που εκπέμπει η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σε διαφορετικό βαθμό σε σχέση με αυτό που εκπέμπει η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι ελκυστική χώρα για επενδύσεις και φαίνεται αυτό και από τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με την ηγεσία της Google, της μητρικής της Google, της Alphabet και άλλους μεγάλους επενδυτές. Επίσης, να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες μέρες εγκρίθηκε από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και η μεγάλη επένδυση της Microsoft που θα γίνει στην Αττική με το μεγάλο data center. Άρα έχουμε μια συγκυρία που είναι πολύ θετική. Να υποσημειώσω, να τονίσω στη αναφορά του Πρωθυπουργού για τη διασύνδεση με την Αίγυπτο, ότι αυτό το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου, Κρήτης, Αθήνας θα είναι και τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας. Η Αίγυπτος έχει τεράστια δυνατότητα εξαγωγής ηλιακής ενέργειας και νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο, θα είναι ίσως το μοναδικό σημείο διασύνδεσης της Δυτικής και Βόρειας Αφρικής με την Ευρώπη σε ενεργειακό επίπεδο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Το θέμα είναι να διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες στη χώρα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και θα ξαναπώ ότι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα ώστε το μέρισμα αυτών των επενδύσεων να περάσει και στην κοινωνία ώστε να υπάρχει, θα έλεγα, κοινωνική αποδοχή όλων των μεγάλων αυτών μεταρρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο. Να θυμηθούμε, κύριε Κουτσομίτη, ότι πέρυσι στον Νταβός επιχειρηματίες και τραπεζίτες ήταν απεσιόδοξοι για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω κυρίως του πολέμου στην Ουκρανία, του πληθωρισμού και ούτω καθεξής. Η οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτική και τους διέψευσε. Φέτος εκφράζουν αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία, μόλον ότι έχει ανοίξει ένα άλλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται μάλιστα ότι επηρεάζει ήδη οικονομικά, ειδικά με τα όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, οι τραπεζίτες και οι επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι.
Εσείς πώς νιώθετε? Κοιτάξτε, έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων που υπάρχει και η θετική, υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Η θετική πλευρά είναι ότι πολλές οικονομίες όπως η ελληνική μέσα στην Ευρωζώνη έχουν δείξει μια μεγάλη ανθεκτικότητα. Η ελληνική οικονομία πάει, θα έλεγα, αρκετά καλά. Φυσικά έχουμε τα προβλήματα του παρελθόντος που μας ακολουθούν. Δεν είμαστε αρκετά εξωστρεφείς όσο θα έπρεπε. Δεν έχουν ανοίξει όλες οι αγορές. Είδαμε χθες και σήμερα τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό των τροφίμων. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη όμως έχουμε πολύ μεγάλη προσέλκυση επενδύσεων, έχουμε καλό ρυθμό ανάπτυξης, έχουμε μείωση της ανεργίας και γενικά οι προοπτικές είναι θετικές. Οι τράπεζες έχουν εξηγειάνει τους ισολογισμούς τους σε μεγάλο βαθμό. Απομένει όλα αυτά να περάσουν και στην πραγματική κοινωνία και οικονομία, διότι βλέπω πάρα πολύ υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να αναζητήσει αυτό το καλύτερο μέλλον, να δεν υπάρχει αύξηση και του διαθέσιμου εισοδήματος. Εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος και μεγάλο βάρος να πέσει στην μετεκπαίδευση των εργαζομένων, γιατί βλέπουμε την είσοδο των νέων τεχνολογιών που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια και πρέπει να είναι εξειδικευμένο πλέον το εργατικό δυναμικό να ανταπεξέλθει στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις της επόμενης ημέρας. Το άλμα που η Ελλάδα καλείται να κάνει τεχνολογικά είναι τεράστιο, είμαστε σε πολύ καλή δυνατότητα, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν όλοι, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Κύριε Κουζδομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.